Το κουκί και το ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται ο πατέρας Καλίνικος Κρίκης και παρουσιάζει σε συνεργασία με την Παρασκευή Σκαρύπα. Καλησπέρα Παρασκευή, καλησπέρα στους ακρατές μας. Σήμερα ξεκινάει για πρώτη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ελπίδα της σειράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στους 102 και 3 το Κουκί και το Ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής με την οποία θα σας ταξιδέψουμε σε γεύσεις του κόσμου, γεύσεις μοναστηριακές καθώς και γνώσεις που αφορούν τα μπαχαρικά, τη χρησιμότητα και τις ιδιότητές τους. Αγαπητοί ακροατές, σαν πρώτη εκπομπή δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Άγιο Προστάτη των Μαγείρων, τον Όσιο Εφρόσινο. Όσιος πατήρ ημών Εφρόσινος ο μάγειρος εγεννήθη από αγρίκους χωρικούς γονείς. Ανατραφής με ιδιωτική και απέδευτη ανατροφή, κατέφυγε σε μοναστήριο όπου περιευλήθη το αγγελικό σχήμα και έγινε πρόθυμος διακονητής των λοιπόν μοναχών. Επειδή δεν ήταν μορφωμένος, καταιγίνεται πάντοτε στο μαγειρίο της Μονής, όπου διακονούσε με απολογικότητα και περισσή αγάπη τους συγκοινοβιάτες πατέρες. Παρά ταύτα συχνά εδέχεται υποτιμητικά σχόλια, ενίοτε δε και εμπεγμούς. Όλα τούτα όμως με καρτερία και ενεξικακία αντιμετώπιζε στην πράξη εφαρμόζοντας την ταπεινοφροσύνη που είναι μία εκ των τριών βασικών αρετών του μοναχού. Στο ίδιο μοναστήρι ισκείτο μεταξύ των άλλων κοινοβιατών ένας ιερομόναχος Λίαν Ενάρετος. Ο ιερομόναχος συνεχώς οικέτευε το Θεό να του φανερώσει αγαθά που θα απολαύσουν όσοι τον αγαπούν και τηρούν το θέλημά του. Μια νύχτα ο ιερομόναχος είδε ότι βρέθηκε μέσα σε θαυμάσιο περιβόλι. Εκστατικός απεθαύμαζε τα πανεφρόσινα αγαθά. Κάπου εκεί είδε και τον άσημο μάγειρο της Μονής του Εφρόσινων, ιστάμενον εις το μέσον του θαυμασίου κήπου και απολαμβάνοντα όλα εκείνο τα αγαθά. Πλησίασε με συγκίνηση στο συμμοναστή του και τον ρώτησε τι περιβόλι είναι αυτό και πώς βρέθηκε εκείνος μέσα εκεί. Ο Εφρόσινος το αποκρίθηκε. Το περιβόλι αυτό, πάτερ μου, είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού. Εγώ χαρακτηριστικώς ευρίσκομαι εδώ, συγχωρηθείς υπό του πολυεσπλάχνου Θεού. Ο παραδελφός συνέχισε. Τι κάνεις, Εφρόσινε, σε αυτό το υπέροχο περιβόλι? Εξουσιάζω όλα όσα βλέπεις εδώ, το αποκρίθηκε με απλότητα ο συμμοναστής του. Χαίρομαι και εφραίνομαι με την υψηλή αυτή θεωρία και νοερή απόλαυση. Ο ιερομόναχος τότε τον παρακάλεσε. Είναι ευλογημένο, αδελφέ μου, να μου δώσεις και εμένα έστω ένα από τα αγαθά αυτά. Πρόθυμος ο ταπεινόφρον Εφρόσινος το απήντησε. Ασφαλώς είναι ευλογημένο να λάβεις κάτι από όλα τα αυτά. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο ιερομόναχος τότε του έδειξε κάποια υπέροχα μήλα και τον παρακάλεσε να του προσφέρει μερικά. Ο πατήρ Εφρόσινος έκοψε μήλα και τα τοποθέτησε στο πανοφόρι του μοναστή του λέγοντας: «Να, πάρε και απόλαυσε τα μήλα που εζήτησες». Εκείνη τη στιγμή σήμανε το σήμαντρο για να μεταβούν οι μοναχοί στο καθολικό για την ακολουθία. Εις αυτόν ελθόν ο ιερομόναχος αντελήφθη ότι στον ύπνο του είχε δει την θαυμασίαν οπτασίαν. Απλώνοντας όμως τα χέρια του στο πανοφόρι του με το οποίο ήταν σκεπασμένος, βρήκε ότου θαύματος τα μήλα τα οποία στο όνειρό του είχαν προσφερθεί. Συγκλονίστηκε από το χειροπιαστό γεγονός και μάλιστα το συνεπήρε η θαυμασία ευωδία των φρούτων, ώστε έμεινε ακίνητος επί ώρα πολύ. Κάποια στιγμή συνήλθε, ετοιμάστηκε και πήγε στο ναό. Βλέποντας τον Εφρόσινο αμέσως τον τράβηξε παράμερο στο μισοσκόταδο και τον εξόρκησε να του πει πού ήταν εκείνη τη νύχτα. Ο Εφρόσινος του απήντησε: «Πάτερ, συγχώρησέ με, αλλά δεν πήγα πουθενά τη νύχτα, εκτός από την ακολουθία τώρα εδώ που ήρθα και εγώ».
Ο ιερομόναχος αντέτεινε σε αυστηρό ύφος. «Γι' αυτό σε εξόρκησα, αδελφέ μου Εφρόσινε, για να μιλήσεις και να καταφανούν σε όλους εδώ τους πατέρας τα μεγαλεία του Θεού. Δεν πείθεσαι λοιπόν να αποκαλύψεις την αλήθεια?» Τότε ο ταπεινόφρον Νεφρόσινος με συστολή αποκρίθηκε: «Όντως, Πάτερ, εκεί ήμουνα. Εκεί όπου τα αγαθά που θα κληρονομήσουν οι αγαπώντες των Θεών. Εκεί όπου τα θεία αγαθά τα οποία και εσύ από πολλών ετών μέχρι πριν λίγο ζητούσες να σου αποκαλυφθούν. Εκεί είδες και εμέ τον αμαρτωλό να απολαμβάνω, κατά παραχώρηση Θεού, τα αγαθά του θαυμασίου αυτού κήπου. Ο Θεός το έκαμε αυτό, συγκαταβαίνον εις τα συνεχής παρακλήσεις της αγιοσύνης σου. Ενήργησε δι' εμού του ευτελούς και αναξίου αυτό το θαυμαστό γεγονός». Συγκλονισμένος ο ιερομόναχος ρώτησε κάτι ακόμη για να αποκλείσει και το παραμικρό ενδεχόμενο πειρασμού. «Συ, Πάτερ Εφρόσινε, τι μου έδωσες από τα αγαθά του κήπου?» Αβίαστα ο Εφρόσινος αποκρίθηκε: «Σου έδωσα εύμορφα και ευωδέστατα μήλα, τα οποία πριν έρθει στην ακολουθία τοποθέτησε εσύ στην κλίνη σου. Όμως, Πάτερ και αδελφέ, συγχώρησέ με, διότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος άξιος να διαλέγομαι μαζί σου. Σκόληξη με, ο Θεός να με ελεήσει». Ο ιερομόναχος, πιστής απολύτως περί της θείας προελεύσεως του σημείου, αφηγήθηκε σε όλους τους συμμοναστάς του την ιερά οπτασία, παρακινώντας τους εις την επιδίωξη και την κατάκτηση της αρετής. Ο μακάριος Εφρόσινος, θέλοντας να αποφύγει την δόξα και την αναγνώριση από μέρος των παραδελφών του και των προσκυνητών, οι οποίοι επληροφορούντο το θείο συμβάν και ήρχισαν να σειραίουν για να τον γνωρίσουν και να πάρουν την ευχή του, απεχώρησε από το κοινόβιο. Απομακρύνθηκε πολύ και κατέφυγε σε άγνωστη τοποθεσία, όπου συνέχισε να ζει θεαρέστο σε αυστηρά αναφάνεια. Στο μοναστήρι προσέφυγαν πάμπολοι ασθενείς, οι οποίοι τρώγοντες από τους παραδεισίους αυτούς καρπούς, εθεραπεύθησαν. «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν». Στην πορεία των εκπομπών μας, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε σε διάφορα μπαχαρικά, αρωματικά φυτά και βότανα που μας είναι χρήσιμα τόσο στο φαγητό μας, όσο και θεραπευτικά του σώματός μας. Επέλεξα σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα φυτό καλοκαιρινό με υπέροχα αρώματα και πολυπίκυλη χρησιμότητα. Δεν μπορεί να είναι άλλο από το βασιλικό. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Παρασκευή και ας την αφήσουμε να μας συστήσει με το υπέροχο αυτό φυτό.
Βασιλικός. Το φυτό του ελληνικού καλοκαιριού, το οποίο υπάρχει σε πολλές ποικιλίες σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα καλλιεργούμε τον απλό βασιλικό με τα μικρά φύλλα, τον πλατύφυλλο, το μοβ βασιλικό με τα σκουρόχρωμα φύλλα και το χειμωνιάτικο. Άλλες ποικιλίες γνωστές διεθνώς είναι της Ινδίας, που έχει διακριτικό άρωμα γαρίφαλου, της Ταϊλάνδης με λεμονάτη γεύση και μυρωδιά και της Νιγηρίας με έντονο και πικάντικο άρωμα. Ο βασιλικός θέλει πολύ ήλιο για να αναπτυχθεί και να μείνει φρέσκος και αρωματικός στη γλάστρα, αλλά και αρκετή δεξιοτεχνία ώστε να αποξηρανθεί σωστά για να μην μαυρίσει πολύ και να μην χάσει το άρωμά του. Φρέσκος συντηρείται μέσα σε πλαστικό σακουλάκι μιας χρήσης με λίγο αέρα. Μπορούμε επίσης να βάλουμε φύλλα φρέσκου βασιλικού σε ένα βάζο με αλάτι για να το αρωματίσουμε ή να τα σκεπάσουμε με ελαιόλαδο για να τα διατηρήσουμε μέχρι 3 μήνες στο ψυγείο, έχοντας παράλληλα και ένα πολύ νόστιμο λάδι για το μαγείρεμα ή τα dressing. Είναι το βασικό αρωματικό της ντομάτας, αλλά ταιριάζει ιδανικά και με μελιτζάνες, αγκινάρες, κολοκυθάκια, λευκά τυριά και λευκά κρέατα. Λίγος ξερός βασιλικός αρωματίζει μία απλή βινεγκρέτα από ελαιόλαδο και ξύδι, ενώ μπορούμε να αφήσουμε για λίγες εβδομάδες βασιλικό σε λευκό ξύδι και να γίνει αρωματικό dressing σαλάτας. Κυριαρχεί στις κουζίνες της Μεσογείου και περισσότερο στην Ιταλική μαγειρική. Είναι όμως ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ταϊλάνδη, στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Στις χώρες αυτές παρασκευάζουν πολλά γλυκά και παγωτά με βασιλικό. Η πιο γνωστή σάλτσα με βασιλικό παγκοσμίως είναι η ιταλική σάλτσα πέστο, που γίνεται με ελαιόλαδο, βασιλικό, σκόρδο, κουκουνάρι και παρμεζάνα. Μία-δυο κουταλιές πέστο εμπλουτίζει σάλτσες για ζυμαρικά, κρέας ή ψάρι. Τα φύλλα του φρέσκου βασιλικού διατηρούνται επίσης για αρκετούς μήνες στην κατάψυξη. Αφού τα ψιλοκόψουμε, τα βάζουμε σε παγωθήκες και τα σκεπάζουμε με νερό. Ο ξερός βασιλικός διατηρείται περίπου για ένα χρόνο σε δροσερό μέρος και καλά κλεισμένο σε βάζο, χωρίς να χάσει το άρωμά του. Μπορούμε να το συνδυάσουμε στο μαγείρεμα με λεμόνι, δεντρολίβανο, μαϊντανό, ματζουράνα, μουστάρδα, ρίγανη, σκόρδο και φασκόμηλο.
Ο λόγος εσάς, πατέρα Καλίνικε, να προχωρήσουμε στη συνταγή μας. Βεβαίως, Παρασκευή, ας προχωρήσουμε σιγά σιγά στην απολαυστική συνταγή μας, που για σήμερα σαν πρώτη μέρα θα ετοιμάσουμε ένα κοτόπουλο ελαφρύ με γιαούρτι και ξινόγαλο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σιγά σιγά να ακούσουν οι ακροατές μας με προσοχή για να γράψουν τα υλικά μας και να προχωρήσουμε στην εκτέλεση. Θα χρειαστούμε για 4 άτομα τα εξής υλικά. 800 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο. Μία σκελίδα σκόρδο. Ξύσμα από 2 λεμόνια. 300 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα. 2 φλιτζάνια ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Αυτά τελικά θα τα χρησιμοποιήσουμε Παρασκευή για τη μαρινάδα μας. Στο επόμενο σκέλος της συνταγής είναι η σάλτσα, που θα την τοποθετήσουμε επάνω από το κοτόπουλο όταν θα ψηθεί. Για τη σάλτσα λοιπόν χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια ξινόγαλο, 10 φύλλα δυόσμο, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και φύλλα ρόκας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην εκτέλεση της συνταγής. Παίρνουμε το κοτόπουλό μας, το φιλέτο δηλαδή, και το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Το κόβουμε συνήθως σε μικρά κομμάτια για να μπορεί η Παρασκευή να ψηθεί εύκολα και γρήγορα. Μάλιστα. Αφού το τοποθετήσουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το γιαούρτι, το σκόρδο τριμμένο, ξύσμα από λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι όσο εμείς θέλουμε. Άλλοι το τρώνε πολύ αλμυρό και άλλοι δεν θέλουν τόσο αλάτι στο φαγητό τους, ή ανάλογα το ίδιο γίνεται και με το πιπέρι μας. Οπότε όλα αυτά τα υλικά τα ανακατεύουμε μαζί, τα κλείνουμε σε μία μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο. Συνήθως η καλύτερη μαρινάδα για το κοτόπουλο είναι να το ετοιμάσουμε από βραδύς, για να είναι και πιο γευστικό, αλλά και το γιαούρτι όσο κάθεται βοηθάει στη διόγκωση του κρέατος, το κάνει πιο τρυφερό, πιο εύγευστο και πιο μαλακό. Οπότε καλό θα είναι από βραδύς. Αλλά στην περίπτωση που δεν προλαβαίνουμε, καλό θα είναι να μένει η μαρινάδα 3 ώρες τουλάχιστον μέσα στο ψυγείο. Αφού βγάλουμε λοιπόν το κοτόπουλο από το ψυγείο, το τοποθετούμε όλο το μείγμα μας και το κοτόπουλο δηλικία με τη μαρινάδα το όπως είναι, σε ένα πυρήμαχο σκεύος. Ρίχνουμε τριμμένη παρμεζάνα από πάνω, πιπέρι, το ποτίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και το ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά. Σε προθερμασμένο φούρνο. Ναι, θα προθερμάνουμε Παρασκευή το φούρνο μας, 1/4 πιο μπροστά τουλάχιστον, στους 180 να είναι, και μετά όταν θα βάλουμε το φαγητό μέσα, θα το ανεβάσουμε στους 200 για ακριβώς 15 λεπτά. Να ρωτήσω κάτι, είπατε ότι ψήνουμε σε πυρήμαχο σκεύος. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που χρησιμοποιούμε πυρήμαχο? Ναι, χρησιμοποιούμε πυρήμαχο για να μην μας κολλήσει και να μην μαυρίσει το γιαούρτι. Γιατί αν το κάναμε στο τηγάνι, θα κολλούσε το γιαούρτι πάνω στο τηγάνι και θα μαύριζε. Μάλιστα. Οπότε δεν θα ήταν ευπαρουσίας του και δεν θα ήταν και γευστικό. Μάλιστα. Ενώ στο πυρήμαχο αποφεύγουμε να μαυρίσει το γιαούρτι μας. Οπότε ψήνεται ομοιόμορφα και κρατάει όλες τις ουσίες του γιαουρτιού. Οπότε, αφού το ψήσουμε για 15 λεπτά, το ψήνουμε γιατί θέλουμε στους 200 βαθμούς, θέλουμε έντονη φωτιά για να θωρακίσουμε το κρέας απ' έξω και να κρατήσει μέσα τα ζουμιά του, να είναι δηλαδή ζουμερό. Αφού το βγάλουμε από το φούρνο μας, το τοποθετούμε, βάζουμε το κοτόπουλό μας σε ένα πιάτο και έπειτα πηγαίνουμε για να εκτελέσουμε τη σάλτσα μας. Βάζουμε τα 200 γραμμάρια ξινόγαλο. Το ξινόγαλο Παρασκευή είναι πάρα πολύ ελαφρύ και ακόμα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να το πιούν και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τη λακτόζη. Μάλιστα. Οπότε, 200 γραμμάρια ξινόγαλο σε ένα μπολ. Το δυόσμο μας τον ψιλοκόβουμε πάρα πολύ καλά.
100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και αυτά τα ανακατεύουμε με το σύρμα. Και αφού έχουμε βάλει το κοτόπουλό μας στο πιάτο, με το κουτάλι μας από πάνω, ρίχνουμε τη σάλτσα αυτή. Όση σάλτσα θέλουμε. Η σάλτσα αυτή είναι λίγο υγρή, δεν είναι τόσο παχύρευστη. Δεν είναι όπως οι συνηθισμένες σάλτσες που βάζουμε λίγο corn flour για να τη δέσουμε και αυτά. Μάλιστα. Αλλά ο κόσμος να μην απορρίσει, γιατί είναι τόσο νόστιμη και νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ στο κοτόπουλο. Να είναι και λίγο αρή η σάλτσα για να μπορεί να βουτήξει κιόλας κάποιο παιδί άμα θέλει με το ψωμί του. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει ξινόγαλο Παρασκευή, μπορούμε να βάλουμε αραγιάννη και να δώσουμε εξίσου την ίδια γεύση. Οπότε, και σερβίρουμε, ρίχνουμε, όταν σερβίρουμε την σάλτσα μας πάνω από το κοτόπουλο, ρίχνουμε και την ψιλοκομμένη ρόκα, η οποία ρόκα απογειώνει το φαγητό μας. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να το συνοδεύσουμε με κάποιο ρύζι ή κάτι άλλο αυτό το φαγητό? Ναι, μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ρύζι, αλλά για μένα το πιο σωστό είναι να το φάμε έτσι. Για να μας αναδείξει όλα τα αρώματα του κοτόπουλου και πραγματικά είναι μια πολύ ελαφριά και νόστιμη συνταγή, η οποία από μόνη της μπορεί να σταθεί σαν πιάτο. Πολύ νόστιμη πραγματικά και πολύ γρήγορη, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις νοικοκυρές που εργάζονται. Ναι, νομίζω ότι δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο και ετοιμασία, οπότε είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να γίνει και γρήγορα και να αρέσει πολύ και στα παιδιά και στους μεγάλους. Πολύ ωραία. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα, πατέρα Καλίνικε, στην εκπομπή μας? Στην εκπομπή μας ας προχωρήσουμε να δώσουμε κάποια μυστικά. Το πρώτο μυστικό δηλαδή για σήμερα που θα πούμε στον κόσμο είναι για το μαρινάρισμα του κρέατος. Μάλιστα. Μία εύκολη μαρινάδα η οποία έχει την προέλευσή της από τη σκανδιναβική κουζίνα και είναι η εξής. Σε συνολικό βάρος 1-1,5 κιλό κρέατος, οποιοδήποτε κρέας, βάζουμε 4 λίτρα νερό, μισό φλιτζάνι αλάτι και ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά για να διαλυθούν το αλάτι και η ζάχαρη στο νερό και σε αυτό το διάλειμμα τοποθετούμε το κρέας. Είπαμε 1-1,5 κιλό συνήθως για αυτή τη μαρινάδα, στα 4 λίτρα νερό. Το αλάτι μαλακώνει τους ιστούς του κρέατος, επιτρέποντας το νερό να εισχωρήσει σε βάθος, με αποτέλεσμα το κρέας όταν μαγειρευτεί να έχει περισσευούμενη υγρασία για να χάσει και να εξακολουθήσει να παραμείνει ζουμερό μετά το μαγείρεμα. Αυτό το ιδιαίτερο μαρινάρισμα είναι μια παραδοσιακή σκανδιναβική μέθοδος που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και εφαρμόζεται σε κάθε κουζίνα. Τα αποτελέσματα σε κοτόπουλο και γαλοπούλα, σε χοιρινό λαιμό, μπριζόλες και μπούτι, σε αρνίσια σπάλα και μπούτι είναι θεαματικό. Το κρέας πρέπει να είναι καλυμμένο από το διάλειμμα και να μείνει μέσα σε αυτό τουλάχιστον Παρασκευή 12 με 18 ώρες. Προσέξτε μόνο το αλάτι μας στη διάρκεια του μαγειρέματος. Μπορεί και να μην χρειαστεί καθόλου. Φυσικά μετά το μαρινάρισμα στο νερό μπορείτε να μαρινάρετε για λίγες ώρες το κρέας και στην μαρινάδα της συνταγής εφόσον αναφέρεται σε κάποια από τις συνταγές μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά στην εκπομπή μας με νηστίσιμη συνταγή και ένα νηστίσιμο καταπληκτικό κέικ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.